Τώρα, κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν Χαμάς και Ισραήλ. Είχε προηγηθεί ένα 48ωρο ανελαίη των βομβαρδισμών και από τις δύο πλευρές, με συνολικά 27 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πολλαπλές εκρήξεις συγκλονίζουν τη λωρίδα της Γάζας. Μαχητικά του Ισραήλ βομβαρδίζουν πολυόροφο κτίριο. Καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Μαύρα σύννεφα από τη σκόνη που σηκώνουν τα ερείπια σκεπάζουν τον ουρανό. Με χειρουργική ακρίβεια εκτοξεύουν πύραυλο στο αυτοκίνητο του Χαμέντ Κουντάρι, εκ των κορυφαίων στελεχών της Χαμάς. Παλαιστίνοι πανηγυρίζουν καθώς βροχή από ρουκέτες κατευθύνεται προς το έδαφος του Ισραήλ. Η Μέση Ανατολή βάφεται στο αίμα από τις 320 πυραυλικές επιθέσεις των Ισραηλινών αντίπινα στις 600 ρουκέτες της Χαμάς. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίζονται. Αβάσταχτος ο πόνος στις κηδείες που έπονται, καθώς στον κατάλογο των νεκρών βρίσκονται ακόμα και μικρά παιδιά. Νωρίς το πρωί, Παλαιστίνοι αξιωματούχοι συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου προκειμένου να τερματιστεί το λουτρό αίματος στην περιοχή.